τραγουδίσεγε το φεγγάρι στολισμένο από το φως της πανσελίνου μινωικό ανάκτορο των Μαλλιών η Μαρία Φαραντούρη, καθυλώνοντας το κοινό που είχε την τύχη να απολαύσει μια μοναδική συναυλία σε μια ξεχωριστή αυγουστιάτικη νύχτα. Βρισκόμαστε σε αυτό τον πολύ μαγικό χώρο, θα λέγαμε, να τραγουδήσουμε για το φεγγάρι. Είναι η πιο ρομαντική εικόνα της ζωής μας. Είναι μια νύχτα με φεγγάρι και μάλιστα αυγουστιάτικο. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι. Η σπουδαία ερμηνεύτρια με πηξίδα το φως από το ομορφότερο φεγγάρι της χρονιάς, αυτό του Αυγούστου, και συνοδοιπόρου στη χοροδία Μαλλίων υπό τη διεύθυνση του Νίκου Αντωνακάκη και την παιδική νεανική χοροδία Μαλλίων, ταξίδεψε τους θεατές με την εμβληματική της φωνή. Ένα ταξίδι οδή στη Σελήνη, όπως ήταν και ο τίτλος της συναυλίας, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας ήταν αφιερωμένο στα φεγγάρια που εμπνέουν, φωτίζουν και συγκινούν. Θα τραγουδήσουμε γνωστά τραγούδια που είναι γραμμένα για το φεγγάρι και κάποια άλλα που δεν αναφέρονται σε αυτό, αλλά έχουν τη λάμψη του φεγγαριού. Με τη συγκίνηση έκδηλη σε κάθε νότα και στίχο, η Μαρία Φαραντούρη μάγεψε επί σκηνή στον αρχαιολογικό χώρο των Μαλλίων, που άνοιξε τις πύλες του για αυτή την εκδήλωση γιορτή για το υπέρλαμπρο λόγιομο φεγγάρι του Αυγούστου. Η εκδήλωση αυτή, η οποία είναι ενταγμένη στο 4ο Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης, έχει θέμα το φεγγάρι. Όπως βλέπετε, έχουμε πανσέλινο. Μία μοναδική βραδιά απόψε, η πανσέλινο του Αυγούστου. Σύμφωνα με τον Όμηρο, η Εκατόμπολη Μινωική Κρήτη, που είχε τα πολύ σημαντικά θέατρα, τα πολύ σημαντικά ανάκτορα, μεταξύ των οποίων και ο ανάκτορα των Μαλλίων. Λίγο πριν πέσει η αυλαία, την έκπληξη έκανε ο Δήμαρχος Χερσονήσου, που επί τα αποκάλεσμα της ερμηνεύτριας ανέβηκε επί σκηνής και τραγούδησε μαζί της, αποσπώντας ένα ζεστό χειροκρότημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ όχι για αυτά που έχεις προσφέρει τα ανεκτήμητα, αλλά για αυτό που είσαι.